βασιλιάδες του ύπνου. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους. Τρεις γιους που ο ένας ήταν πιο τεμπέλης και πιο υπναράς από τον άλλον. Η χώρα που ζούσαν ήταν πολύ πλούσια, γιατί όπου κι αν έσκαβες θα βρίσκες πολύτιμες πέτρες. Αμπάρια ολόκληρα γέμιζαν σε τρικάταρτα πλεούμενα και τα έστελναν στις ξένες χώρες για να τα πουλήσουν και να πάρουν λάδι, σιτάρι, κριθάρι, υφάσματα και ό,τι άλλο τους ήταν απαραίτητο. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι μόνο λίγα στρέμματα γης μπορούσαν να οργώσουν και να φυτέψουν, επειδή τα άλλα ήταν σκληρά, μια και ήταν γεμάτα πολύτιμες πέτρες. Γι' αυτό ο γεροβασιλιάς αυτή τη λίγη γη την αγαπούσε και την περιποιόταν πολύ, γιατί ήξερε ότι αν κάποτε τα καράβια του δεν θα μπορούσαν για κάποιο λόγο να ταξιδέψουν μέχρι τις ξένες χώρες, αυτή η γη θα τους έσωζε. Μια μέρα ο βασιλιάς κάλεσε το μεγαλύτερο γιο του και του είπε: «Γιέ μου, σε φώναξε εδώ για να σ' αφήσω τούτη την παραγγελιά. Να προσέχεις σαν τα μάτια σου αυτή τη γη που πάνω της φυτρώνει το στάρι, η ελιά και το κριθάρι. Τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια και τα διαμάντια κάποτε θα σωθούν. Θα πάψουν να σας δίνουν. Αυτή η γη όμως, αν την προσέχετε, δεν θα πάψει ποτέ μα ποτέ να σας δίνει τους καρπούς της. Αυτό να το θυμάσαι». Ο μεγάλος γιος υποκλήθηκε, ευχαρίστησε τον πατέρα του για την πολύτιμη συμβουλή του και έφυγε να πάει στην κάμαρά του να συνεχίσει τον ύπνο του, γιατί ένιωθε μια βαριά νύστα να του κλείνει τα μάτια. Με το ζόρι κρατούσε τα χασμουριτά που ερχόταν το ένα μετά το άλλο, όση ώρα του μιλούσε ο πατέρας του. Την άλλη μέρα το πρωί, ο βασιλιάς κάλεσε το δεύτερο γιο του και του δώσε τις ίδιες συμβουλές. Μα κι αυτός δεν πρόλαβε καλά-καλά να τις ακούσει και έφυγε παραπατώντας και ρίχνοντας 2-3 αγάλματα, γιατί τόση ώρα κοιμόταν όρθιος. Απελπισμένος ο βασιλιάς κάλεσε τον τρίτο και μικρότερο γιο του. Μα αυτός ήταν κι αν ήταν, δεν πρόλαβε ο πατέρας του να τελειώσει τις συμβουλές του και αποκοιμήθηκε γονατισμένος κοντά στο θρόνο και στα πόδια του πατέρα του. Ο καημένος ο βασιλιάς είχε απελπιστεί, γιατί έβλεπε ότι η γη του ήταν βασιλιάδες του ύπνου. Χαμένα πήγαιναν τα λόγια του και οι συμβουλές του. Κι έτσι ο καιρός περνούσε και τα ρουμπίνια, τα σμαράγδια και τα διαμάντια ταξίδευαν με τα τρικάταρτα πλεούμενα και οι τρεις γη ταξίδευαν με τα όνειρά τους. Ένα πρωί πάλι ο βασιλιάς τους κάλεσε και τους είπε: «Από εδώ και πέρα θα συνοδεύετε εσείς τους θησαυρούς μας στα ταξίδια στις ξένες χώρες. Όσο μπορούσα εγώ και ταξίδευα, όλα πήγαιναν καλά. Τώρα όμως βλέπω ότι κλέβουν τους εμπόρους μας. 3 αμπάρια σμαράγδια έστειλα στο τελευταίο ταξίδι για να μας τα γεμίσουν στο γυρισμό με στάρι, και εκείνοι μου γέμισαν μόνο το ένα, γιατί έκανα, λέει, λάθος και τους είχα γεμάτο μόνο ένα αμπάρι. Μα και το δεύτερο πλεούμενο ήρθε μισοάδιο, ενώ εμείς το είχαμε στείλει γεμάτο από ρουμπίνια. Καιρός λοιπόν να συνοδεύετε εσείς τους θησαυρούς μας, αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα». Έτσι τα 3 αδέρφια σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε να ξεκουραστούν για τα καλά, μια και θα άρχιζαν τα μακρινά ταξίδια. 3 μέρες και 3 νύχτες πέρασαν το φεγγάρι και ο ήλιος πάνω από τη χώρα του γεροβασιλιά, και οι δύστιχοι υπηρέτες και οι φρουροί του κάκου προσπαθούσαν να ξυπνήσουν τους 3 γιους. Εκείνοι ροχάλιζαν του καλού καιρού. Τίποτα δεν τους ξυπνούσε, ούτε οι φωνές, ούτε τα τεράστια πολύχρωμα φτερά του παγωνιού που τους γαργαλούσαν στις φτέρνες και στις μύτες. Σαν ξημέρωσε η τέταρτη μέρα, ο μεγάλος γιος άνοιξε το ένα του μάτι. Τότε αμέσως όλοι οι φρουροί έτρεξαν να το κρατήσουν ανοιχτό, γιατί έτσι και ακλίνε, πάει πάλι. Σίγουρα θα κοιμόταν για άλλο τόσο.
Έτσι κατάφερε να ξυπνήσουν και τους άλλους δυο. Πρώτος θα ταξίδευε ο μεγάλος γιος. Αυτός θα κυβερνούσε το πλεούμενο με τα σμαράγδια. Δεύτερος, ο μικρότερος αδερφός του, που θα κυβερνούσε το πλεούμενο με τα ρουμπίνια. Και τελευταίος ο τρίτος γιος, που θα ταξίδευε με το τρικάταρτο που είχε στα μεγάλα μπάρια του τα διαμάντια. Πέρασαν πάλι άλλες τρεις μέρες και τρεις νύχτες μέχρι να γιομίσει το φεγγάρι και να φύγουν. Και σαν έγινε ολόγιωμο, σαν ένα τεράστιο χρυσό πορτοκάλι, ξεκίνησε για το ταξίδι του ο πρώτος γιος με τα σμαράγδια. Μα καθώς ήταν μαθημένος στον πολύ ύπνο, δεν άντεξε και εκεί, στην πλώρη του πλεούμενου, τον πήρε ο ύπνος. Η θάλασσα όμως ήταν γεμάτη βράχους. Βράχους κοφτούς και απότομους που όταν δεν τους πρόσεχες γινόντουσαν φοβερή παγίδα. Έτσι το πλοίο ακυβέρνητο σχεδόν πήγε και έπεσε πάνω τους. Τα μπάρια άνοιξαν και η θάλασσα πρασίνησε από το χρώμα των σμαραγδιών. Το βασιλόπουλο σαν άκουσε το δυνατό χτύπημα, τεινάχτηκε από τον ύπνο του και έτρεξε να δει τι συμβαίνει. «Γρήγορο να σωθούμε εμείς τουλάχιστον!» Φώναξαν οι αγουροξυπνημένοι ναύτες και έπεσαν στη θάλασσα. Απελπισμένο έπεσε και το βασιλόπουλο. Ευτυχώς όμως, πάρα πίσω ερχόταν ο δεύτερος αδερφός. Τους πήρε και τους έσωσε. Μα κουράστηκε μέχρι να τους μαζέψει και να τους συνεφέρει από το φόβο τους. Έτσι, αποκαμωμένος πια, έγειρε δίπλα στο τιμόνι και αποκοιμήθηκε. Ούτε που άκουσε τον αέρα που σφύριζε στα ξάρτια. Και έτσι σε λίγο ξύπνησε κατατρομαγμένος μέσα στα κύματα. Η θάλασσα έγινε κατακόκκινη από τα πολλά ρουμπίνια. Μα πάλι στάθηκαν τυχεροί. Γιατί παραπίσω ερχόταν ο τρίτος αδερφός τους, που έτρεξε να τους σώσει. Τα κύματα όμως ήταν ψηλά και τα ρουμπίνια που ανεβοκατέβαιναν πάνω τους, τους στάμπωναν με το κόκκινο φως τους. Μετά από πολλή ώρα τους μάζεψαν και τους έσωσαν. Κατάκοποι ξάπλωσαν όλοι και ονειρεύτηκαν ότι κοιμόντουσαν. Ούτε που κατάλαβαν τους πειρατές που έδεσαν τους ναύτες, άνοιξαν τα μπάρια, πήραν τα διαμάντια και έγιναν καπνός. Σαν ξύπνησαν και κατάλαβαν το τι είχε γίνει, τραβούσαν τα κοκκινόξανθα μαλλιά τους και τα μητερά γένια τους φωνάζοντας: «Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα γυρίσουμε πίσω, τι θα πούμε στον πατέρα?» Συλλογισμένοι και στενοχωρημένοι, κοιτούσαν πέρα μακριά τη θάλασσα, που ακόμα κοκκίνιζε από τα ρουμπίνια και αλλού πάλι πρασίνιζε από τα σμαράγδια. Και δάκρυα τους έρχονταν στο μισό κλειστό μάτι. Γιατί τ' άλλο είχε κλείσει για τα καλά. «Τέτοια κούραση και ταλαιπωρία ούτε στον εχθρό μας!» έλεγαν και ξανάλεγαν. «Θα κάνουμε μήνες και μήνες να συνέλθουμε!» «Δεν μπορεί! Σίγουρα θα μας λυπηθεί ο πατέρας! Είμαστε άτυχοι, αυτό είναι!» Και αφού άνοιξαν όλα τα πανιά, έβαλαν πλώρη και σημάδι για το γυρισμό. Ο καημένος ο βασιλιάς, σαν άκουσε τα μαντάτα, του ήρθε λιποθυμιά. «Τόση θησαυρή χαμένη, τόσα ρουμπίνια, σμαράγδια και διαμάντια. Είναι ζήτημα αν έχουν μείνει τόσα κι άλλα τόσα», έλεγε και ξανάλεγε, κοιτώντας έξω από το παράθυρό του τη σκαμμένη και αδιανή γη. Στενοχωρέθηκε τόσο πολύ που έπεσε βαριά άρρωστος. Μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Και μια μέρα, την ώρα που ο ήλιος έγερνε πίσω από το βουνό των ρουμπινιών, φώναξε πάλι τους γιους του και τους έδωσε την τελευταία συμβουλή του. «Τη γη μας να προσέχετε, να την οργώνετε και να τη σπέρνετε!» Αυτά πρόλαβε να πει και έκλεισε για πάντα τα μάτια του. Σαν έμειναν μόνα τους τα τρία αδέρφια, σκέφτηκαν πως θα έπρεπε να μοιράσουν το βασίλειο έτσι, ώστε ο καθένας να ζήσει μόνος του, αφέντης και κύριος του αρχοντικού του. Ο μεγάλος γιος πήρε το μέρος εκείνο της χώρας που κάποτε είχε τις 50 στρώσεις με τα σμαράγδια. Ο δεύτερος τη γη που είχε τις 50 στρώσεις με τα ρουμπίνια. Και ο τελευταίος το κομμάτι της γης με τα διαμάντια. Μετά άρχισαν να χτίζουν ο καθένας και από ένα παλάτι. Σε λίγο καιρό, τρία παλάτια που όμοιά τους η ομορφιά δεν είχαν ξαναγίνει,
ορθώνονταν και λαμπύριζαν από τις πολλές πέτρες που είχαν πάνω στις ψηλές δίφυλες πόρτες, στα ψηλά, χαμηλά και ακόμα πιο χαμηλά παραθύρια, στους τοίχους και στις μεγάλες αυλές. Όποιος τολμούσε να τα κοιτάξει για πολλή ώρα, θαμπώνονταν τα μάτια του και έκαναν μέρες και μέρες να ξαναδούν το φως της μέρας. Και τα τρία τα αδέρφια, όμορφα που τα περνούσαν, όλο ξάπλα και ραχάτι και όλο ονειροπολούσαν. Μα περάσανε τα χρόνια, ένα, δυο και δεκαδυο, και σωθήκανε οι πέτρες που είχαν κάποτε σωρό. Και όταν σώθηκαν πια όλες οι πολύτιμες πέτρες, τότε τα τρία αδέρφια σκέφτηκαν ότι έπρεπε να οργώσουν τη γη που τους είχε αφήσει ο πατέρας τους. Μα αλίμονο, από τα πολλά χρόνια που έμεινε η γη άσκαφτη, το χώμα πέτρωσε και όπου κι αν έσκαβαν, η αξίνα γύριζε πίσω. Οι κάτοικοι της χώρας, βλέποντας τα χάλια των αφεντάδων τους, απελπίστηκαν και άρχισαν να φεύγουν για άλλες χώρες, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Τα τρία αδέρφια συναντιόντουσαν κάθε μέρα για να σκεφτούν και να αποφασίσουν τι έπρεπε να κάνουν. Μα αυτό το πηγενέλα ήταν τόσο κουραστικό, τουλάχιστον πριν είχαν τους φρουρούς και τους υπηρέτες που τους πήγαιναν στα χέρια. Τώρα, και έτσι σαν έφτανε η ώρα του συμβουλίου, ένας-ένας κατάκοποι όπως ήταν, έγερναν, μισόκλειναν τα μάτια και αποκοιμιόντουσαν. Και έτσι αναβολή στην αναβολή, συμβούλιο δεν γινόταν ποτέ και ο καιρός περνούσε. Δύο πιστοί υπηρέτες, οι τελευταίοι που τους έμειναν, σκαρφάλωναν πάνω στα ψηλά, χαμηλά και ακόμα πιο χαμηλά παραθύρια και ψάχναν να ξεκολλήσουν από εκεί τις λιγοστές πια πολύτιμες πέτρες που είχαν απομείνει. Φόρτωναν τα μπάρη του μονοκάταρτου πλεούμενου και τα πήγαιναν μέχρι τη γειτονική χώρα. Σε λίγο καιρό το μάτι κοιτούσε τα ψηλά καλοχτισμένα παλάτια χωρίς φόβο να θαμπωθεί, μια και δεν υπήρχε πια πάνω τους ούτε ένα τόσο δάσμα ραγδάκι, ρουμπίνι ή διαμάντι. Την τελευταία φορά που το μονοκάταρτο πλεούμενο έφυγε από τη χώρα που κάποτε είχε τις 50 στρώσεις από ρουμπίνια, σμαράγδια και διαμάντια, δεν ξαναγύρισε. Κι έτσι έμειναν μόνα τα τρία αδέρφια στην έρημη πια χώρα. Τα αγκάθια, η βάτη και τα αγριόχορτα σκέπασαν τα μισογκρεμισμένα παλάτια και κανένας πια δεν θυμόταν προς τα που έπεφτε μια φορά και έναν καιρό κίνη η ξακουσμένη πολιτεία που είχε στρώσει στα διαμάντια, τα ρουμπίνια, τα σμαράγδια. Μα τα σκόρπισαν οι γη, οι βασιλιάδες του ύπνου δηλαδή. Ήταν τρία παλικάρια γη του άρχοντα τρανή, όλη μέρα ροχαλίζαν από το βράδυ ως το πρωί. Μα κάποτε χρειάστηκε κι αυτοί να κοπιάσουν, μπαρκάρανε τους θησαυρούς τρόφιμα να αγοράσουν. Αρχοντάδες, υπναράδες, όλη μέρα πιάρα κάτι, ένας ύπνος η ζωή σας και ένα μάλαχο κρεβάτι. Αρχοντάδες, υπναράδες, όλη μέρα πιάρα κάτι, ένας ύπνος η ζωή σας και ένα μάλαχο κρεβάτι. Σαν θέργεψαν τα κύματα, εκείνοι δεν νοιαστήκαν και από το απολύτω ύπνο τους οι θησαυροί χαθήκαν. Με μάτια ολοδάκρυα στο αρχόντικο γυρίζουν, μα πέσαν στα κρεβάτια τους κι ακόμα ροχαλίζουν. Αρχοντάδες, υπναράδες, όλη μέρα πιάρα κάτι, ένας ύπνος η ζωή σας και ένα μάλακο κρεβάτι. Αρχοντάδες, υπναράδες, όλη μέρα πιάρα κάτι, ένας ύπνος η ζωή σας και ένα μάλακο κρεβάτι.